Είμαστε όλοι ιδιαίτερα ευέλπιδες στο θέμα. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια καταπληκτική πρωτοβουλία. Προφανώς, όπως όλες οι πρωτοβουλίες αρχίζουν από ανθρώπους, από μια φωτισμένη ηγεσία που ανέλαβε την πρωτοβουλία, η ανταπόκριση από την ελληνική ομογένεια, την ακαδημαϊκή ιατρική ελληνική ομογένεια, ήταν πραγματικά συγκινητική. Οπότε όλη η μαγιά είναι εκεί. Πρέπει να συνεχίσουμε το μαγείρεμα στην κατάλληλη θερμοκρασία. Τι είναι εφικτό στην παρούσα φάση, ένα ιατρικά δεδομένα στον κλάδο της υγείας, να έχουμε μια τράπεζα δεδομένων. Εσείς τι θεωρείτε από όλα αυτά που έχουν υποθεί ότι είναι εφικτό? Ναι, όπως ακούσατε, υπήρξαν καταπληκτικές προτάσεις. Όλοι οι άνθρωποι που μίλησαν είχαν ιδιαίτερα έγκυρα ζητήματα με τα οποία μπορούσαν να συνεργαστούν με την Ελλάδα, αλλά αυτά που έμειναν περισσότερο στο μυαλό μου ήταν η δημιουργία μιας βάσης ιατρικών δεδομένων που λείπει από την Ελλάδα. Στην Αμερική λέμε «You cannot improve what you cannot measure». Δεν μπορείς να βελτιώσεις αυτό που δεν μετράς. Πρέπει λοιπόν να μετρήσουμε τα αποτελέσματα εδώ στην Ελλάδα ώστε να μπορέσουμε να τα βελτιώσουμε. Υπάρχει δυνατότητα να φτιάξουμε ιατρική βάση δεδομένων, να περιλάβουμε τις εταιρείες και τους οργανισμούς που έχουν εμπειρία σε στατιστικές διεργασίες και σε computers και να εργαστούμε μέσα στην ελληνική πραγματικότητα ώστε αυτό να δημιουργηθεί. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να δημιουργήσουμε και ένα από αυτά ελπίζω να είναι ένα εθνικό σύστημα τραύματος. Διότι η χώρα έχει τρομερή ανάγκη από το να σταματήσουν να πεθαίνουν νεαροί άνθρωποι από τραύμα και μπορούμε να περπατήσουμε την πεπατημένη που έχουν περπατήσει άλλες χώρες, δημιουργώντας εθνικά συστήματα και να δημιουργήσουμε και ένα για τη χώρα μας. Τι θα μας προσφέρει αυτό το Εθνικό Σύστημα Τραύματος? Θα μας προσφέρει ένα μοναδικό γεγονός, το γεγονός του να σώνουμε νέους ανθρώπους και να τους ξαναβάζουμε στην παραγωγή. Διότι, καλώς είτε κακώς, σε πάρα πολλές ιατρικές διεργασίες σώνουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι περισσότερο προς το τέλος της ζωής τους. Όμως το τραύμα, επειδή συνήθως αφορά νεαρούς ανθρώπους, έχουμε τη δυνατότητα να τους σώσουμε και να τους ξαναβάλουμε στην παραγωγή, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί στους οποίους ξοδεύτηκε ένα ορισμένο κόστος για να τους θεραπεύσει, να ξαναδώσουν πίσω στην κοινωνία το κόστος αυτό δουλεύοντας. Είναι ένα μοναδικό οικονομικό σύστημα από αυτής της πλευράς το σύστημα τραύματος. Ποιες χώρες είναι φωτεινό παράδειγμα σε αυτό το τομέα? Θα ήθελα να πω ότι το καλύτερο σύστημα τραύματος που υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Αμερική. Όπως όλα στην Αμερική είναι ακριβό και μπορούμε να το προσαρμόσουμε σε ευρωπαϊκές, σε ελληνικές συνθήκες ώστε να είναι βιώσιμο και στην Ελλάδα.